Αλλά θέλω να σου πω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς το καταφέρνετε. Μπήκατε μέσα η αφρόκρεμα. Ναι. Η αφρόκρεμα μπήκατε, έτσι, κατά κύριο λόγο. Και ξαφνικά στον πρώτο μήνα φεύγει η νικήτρια. Φεύγει η Δαλάκα δηλαδή, φεύγει εσύ μήνα. Και μετά περνάει καιρός, φεύγει εσύ, φεύγει ο Πηλίδης. Ναι. Θέλω να καταλάβω, τι σας έπιασε. Ενώ ρε παιδί, πώς να σου πω, επειδή οι κανονισμοί είναι γνωστοί. Ναι. Πήγατε και σπίτι του, κλέψατε και φρυγανιές, κλέψατε. Α, πολύ ωραία, πολύ ωραίο αυτό. Σ' άρεσε αυτό. Πολύ ωραίο, γιατί θέλω να αναφερθώ και σε αυτό. Αναφέρσου. Λοιπόν, καταρχάς, η συμφωνία με τον κύριο Ατζούνη, επειδή έχουν ακουστεί πολλά, ήταν ξεκάθαρη. Ο ίδιος ο κύριος Ατζούνη ήρθε και είπε: καταλαβαίνω ότι μπορείτε να βρείτε κάτι κάτω να φάτε. Είναι λογικό. Είναι το αίσθηκτο της επιβίωσης. Από εκεί πέρα, ο απαράβατος κανόνας είναι ότι κανείς δεν ακουμπάει κινητό, γιατί αυτό αλλοιώνει το πρόγραμμα. Οπότε είναι κάτι το οποίο συμφωνήσαμε όλοι. Όποιος πιάσει κινητό είναι εκτός παιχνιδιού. Άρα για κινητό ναι, ήταν. Ποτέ δεν υπήρχε για φαγητό. Καμία διασυμφωνία. Okay. Ξεκίνησε έτσι. Από εκεί πέρα κάποια πράγματα ξεφεύγουν από ώρα του παιχνιδιού και δεν είναι αστεία. Δηλαδή του στείλω ότι κατηγορήθηκα εμέσως πλήρης αφώνους από μερικές εκπομπές ότι εγώ και ο Ηλίας ο Μπόγδανος πήγαμε στο σπίτι του κύριου Ατζούν και κλέψαμε φρυγανιές. Αχ, είσαι εσύ ένας από τους δύο, δεν το ήξερα. Ναι. Έτσι το είπα. Εμπλέκομαι σε όλα γενικά. Γενικά κάπως ναι, έχει ναι, κάνει ναι. Το εφέ στον αγκοδομήνικο. Απλώνει το χέρι μου από την κυβή. Πλάκα, πλάκα, Ηλία. Ναι. Από ό,τι έχω ακούσει, δεν είσαι για κάλεσμα. Άρα... Αφού πηγαίνω σε μαγαζιά και μου φέρνουν μπαγκέτες, μου λένε πρόσεχε, μας πάρεις τίποτα και τέτοια. Τώρα λίγο θα σε κυνηγήσει, αυτό δεν πειράζει. Ναι. Είναι χαριτωμένο, φαντάζομαι. Άρα τελικά δεν πήρατε φρυγανιές. Δεν ήταν φρυγανιές. Ο κύριος Ατζούν μας κέρασε όλους από ένα κομμάτι cheesecake. Α, και... τι σάλτσα από πάνω, τι ήταν υπέροχο, να με φράουλα, τώρα πού να στα λέω. Λοιπόν. Όχι, να μου τα πεις. Να πούμε και αυτά. Μην λέμε μόνο τα άλλα τα μαύρα. Δεν αντέχω. Λέμε... Ωραία, λοιπόν. Έχεις δίκιο. Κοίτα, σε έχω πάρει λίγο μονότρεμα. Όχι, και λίγο καταλαβαίνω, μαύρα. Καταλαβαίνω. Μην δίνεις σημασία. Ναι. Καταλαβαίνω. Λέγε. Και τέλος πάντων, είχε δώσει και ένα κομμάτι και στην παραγωγή. Οπότε φεύγοντας, κάποιοι παίκτες. Εκείνη και το, έχει και το αστείο κομμάτι. Κάποιοι εκτός από το κομμάτι της σκέκ που πήραν από τις παραγωγές, πήγανε και στο μπάνιο και πήρανε και σαπούνια και την κολόνια. Του κυρίου Λιτζαλή. Δηλαδή, τι φοράει. Δεν ξέρω. Μύριζε ωραία πάντως. Δεν το μύριζε τους αγώνες ξαφνικά. Παγουμαρισμένοι όλοι. Καλημέρα, Γιώργο. Στο Λιανό. Φρεσκαδούρες. Απλά το τέλειο. Το τέλειο είναι ότι όλα αυτά τα. Αν τα συνοψίσεις και βγάλεις το τελικό πόρισμα, όταν στο συμβούλιο μπήκε ο κύριος Ατζούν και αναφέρθηκε για το χαρτάκι. Και για όλα αυτά που έχουν γίνει, που ουσιαστικά μιλάγε σε μένα. Και κανείς, ενώ έχουν συμβεί τόσα από ό,τι έχεις καταλάβει και σου έχω πει ναι, λίγο ρε, πολύ, Σιλία. Δεν πήρε κανείς το θάρρος να σηκώσει το χέρι όπως έκανε μόνο ο Πηλίδης. Και να πει: έχω κι εγώ μερίδιο ευθύνης, έχω κάνει κι εγώ πράγματα. Εκεί μου έκανε εντύπωση. Περίμενες να σηκωθούν κι άλλοι και να μιλήσουν για να μπορέσει να ίσως. Δηλαδή, φαντάζομαι, λέω ένα πολύ υποθετικό σενάριο, όντως. Δηλαδή, έρχεται ο κύριος, να το λέμε ή κύριο Λιτζαλή ή Ατζούν. Το κύριο Ατζούν μου ταράζει που το λέτε. Κύριο Ατζούν δεν έχουμε πληρωθεί ακόμα. Κύριο Ατζούν ή Λιτζαλή, μπράβο. Υπέροχο. Εντάξει, σέβομαι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι εγώ αυτό που νιώθω, σύμφωνα και με αυτά που μου είπες και εσύ και μου έχετε πει όλοι όσοι έχουν έρθει εδώ, ρε παιδί, κάπως με κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, όλοι κάτι τρώνε, κάτι. Έλα τώρα, εντάξει, με αυτό το στυλ, ότι μάλλον ίσως θα περίμενες εσύ με το που θα σου έλεγε 1, 2, 3, ότι ωραία, 1, 2, 3, ναι. Περίμενες να ακούσεις κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ, για να μπορέσει να γίνει ένας μεγάλος αριθμός παικτών που δεν θα είναι εφικτό να τους διώξει από το παιχνίδι, γιατί δεν υπήρχε παιχνίδι. Να σου περιγράψω λίγο το περιστατικό. Είμαστε στο συμβούλιο, έχει τελειώσει το συμβούλιο και μας λένε: μη σηκώνεστε, έχουμε κάτι ακόμα. Και μπαίνει ο κύριος Ατζούν, ξαφνικά γινόμαστε 70 άτομα μέσα στο συμβούλιο. Γιατί με πόσους ήρθε, ένας μπήκε. Ήταν όλα τα άτομα της παραγωγής. Okay. Και περιέγραψε την κατάσταση ότι κάποιος εδώ πέρα έχει παραβεί τους κανόνες. Εμένα το μυαλό μου πάνω κάτω πήγε σε διαφορά άτομα που ήξερα. Αλλά ποτέ. Δεν μου πήγε, αλήθεια. Και έμεινα και ξαπιασμένο. Υπέροχο. Που από τι τον περιμένει τον δίπλα, εγώ είμαι. Ωραίο, πολύ καλό. Συγχαρητήρια. Όχι, σκούνταγα και τον Πηλίδη, γιατί ήξερα ότι θα το παραδεχόταν κιόλας άμα είχε γίνει κάτι τέτοιο. Και ξαφνικά η περιγραφή. Σχολείο ξαφνικά το survivor, ναι. Ναι, και η περιγραφή ξαφνικά άρχισε να ζωγραφίζει εμένα. Να σου θυμίζει. Ναι, αυτό μου θυμίζει εμένα. Έγινε η καταγγελία για το χαρτάκι και για το ποιο το έγραψε. Ποιο το έγραψε. Υπάρχει χαρτάκι. Συγγνώμη, το χαρτάκι εννοούμε αυτό το χαρτάκι ότι γάλα, τυρί, καμβά. Ωραία. Όχι, ναι. Δεν ήπια. Επειδή οι μαχητές ήταν και μερακλείδες, γιατί θα είχαν καφέ, ζάχαρη και τσιγάρα. Δεν ήταν. Ωραία. Δεν ήταν... Ελλάδα, ρε φίλε. Τι να το κάνει το φαΐ. Δεν είμαστε τώρα του φαγητού. Δεν ήταν. Ήτανε, αυτό για την παρέα ήταν. Δεν ήταν 1 και 2, 3 άτομα. Ήταν άτομα που θέλαν να ζητήσουν κάτι και είχαμε γράψει ένα χαρτάκι κάποια πράγματα που θα τα δίναμε στο local. Τα οποία εγώ ήμουν αντίθετος γιατί ήταν αποδεικτικό το χαρτάκι που θα μπορούσε να φτάσει. Δεν έχουν δει Netflix, δεν ξέρουν, Ηλία μου. Ναι, ναι. Δεν δίνουμε χαρτάκι. Και εκτός αυτού, όπως μάθαμε από το χαρτάκι, δεν ήξερα και αγγλικά, οπότε δεν μπορούσα να το γράψω εγώ. Οπότε... Άνω τελεία. Ναι. Συγγνώμη για τις ανωτελείες, απλά για να παρακαλώ. Άρα εγώ κατάλαβα ότι έγινε μια παραγγελία. Ναι. Για την παρέα, ήταν η πρώτη χρονιά.
Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή, γιατί δεν μου είπες ότι παρήγγειλες κάτι για σένα. Για σένα τον πιλίδι θα βάλω, επειδή είπε ο άνθρωπος, δεν ξέρω αν ήταν στην παραγγελία, αλλά με κάποιο τρόπο. Παιδιά, θέλετε κάτι. Δεν ξέρω, προσπαθώ να σας καταλάβω. Άπλητους, εκτός και αν πλένεστε κρυφά. Άπλητοι, ταλαιπωρημένοι, οριακά ταλαιπωρημένοι, γιατί έχετε περάσει και διάφορα. Κολόνια, δεν ήταν άπλητοι και ταλαιπωρημένοι. Οι άλλοι με την κολόνια, βρώμικοι με κολόνια. Τρεις χειρότερο. Και εσύ, παιδιά, εγώ θα παραγγείλω κάτι. Θέλετε, φέρε καπνό, ρε. Να σου πω. Φέρε και ένα ψυχτικό. Κοιτάξτε και το άλλο. Μα έτσι κατάλαβα. Δεν ήταν έτσι ακριβώς. Εγώ ήμουν αντίθετος εξ αρχής. Γιατί ήταν ένα αποδεικτικό το χαρτάκι και δεύτερον, κανένας λόκαλο, όπως έχουν πει όλοι που έχουν πέρασει από εδώ πέρα, δεν θα σου φέρει κάτι αν δεν υπάρχει ένας τρόπος ανταλλαγής. Εκεί το κινητό έρχεται, αλλά εγώ ήμουν ξεκάθαρος όλους ότι δεν πρόκειται ποτέ, επειδή το είχαμε συμφωνήσει με τον κύριο Ατζούν και δεν ήθελα να διακινδυνεύσω τη δουλειά μου, okay. Και δεν είναι μόνο το παιχνίδι, να κουμπίσω κινητό. Και ήμουν ξεκάθαρος σε αυτό και θα μιλήσω μετά και για το κινητό, για αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει. Από εκεί και πέρα. Δόθηκε το χαρτάκι. Γίνεται λοιπόν. Ναι. Δόθηκε το χαρτάκι στο local, ναι. Και ήρθε η παραγγελία ποτέ, την πρόλαβες? Δεν ήρθε ποτέ, γιατί αυτό έγινε μία μέρα πριν φύγω στην παραλία. Πήγαμε μία φορά στην παραλία μόνο την εβδομάδα. Άτυχος είναι. Όχι, δεν το φέρει ποτέ. Απλά. Τον είδαμε ξανά το local, δεν είχε φέρει τίποτα. Ναι. Και του είπατε, local, λέει και σου είπε, νο, σενιόρ. Όχι, τώρα πέρα την πλάκα. Και πάμε στο συμβούλιο και γίνεται αυτό το πράγμα. Πέρα από την πλάκα είναι αστείο, γιατί όλο αυτό αν δεν είναι πλάκα, εγώ θα τρελαθώ. Ναι, ολόκληρο την παίρνει ένα χέρι. Τι γίνεται, και σου λέει, νο, σενιόρ. Ωραία. Λοιπόν, πάτε λοιπόν στο συμβούλιο. Πάμε στο συμβούλιο και παρόλο που κατηγορήθηκα εγώ για το χαρτάκι, δεν φοβόμουν, γιατί λέω εντάξει, προφανώς είναι εδώ πέρα είναι η παρέα μου, οι φίλοι μου που ξέρουν την αλήθεια, οπότε θα με υποστηρίξουν. Δεν υπάρχει θέμα. Τέλος πάντων, ο κύριος Ατζούν μου λέει μαζί με τον Πιλίδη που παραδέχτηκε το κινητό να περάσουμε έξω προσωρινά. Λέω εγώ, μου λέει ο Πιλίδης, μου λέει εντάξει, μου λέει, εγώ παραδέχτηκα. Εσύ, γιατί έχεις, έτσι είναι κρίμα. Του λέω μην αγχώνεσαι. Προσωρινό είναι, θα λάμψει η αλήθεια. Πάω στο ξενοδοχείο, περνάει μία μέρα. Λέω δεν μπορεί, θα έρχονται. Λάμπη. Δύο μέρα, λέω άστραψε. Ο χαμός. Την τρίτη μου φέραν και φαγητό και μου είπαν ότι είμαι εκτός παιχνιδιού. Προφανώς. Συγγνώμη, τις δύο μέρες που σας είχαν στο ξενοδοχείο, εννοείς. Ναι, γιατί ήμουν εκτός παιχνιδιού πλέον. Δεν το Όχι, την τρίτη που κατάλαβες ότι θα φας. Τις δύο προηγούμενες μέρες που φέραν το φαγητό, γιατί είχα φύγει και από το παιχνίδι. Τις δύο πρώτες δεν σου φέρανε φαγητό, περίμενε. Όχι, είμαι ακόμα μέσα στο παιχνίδι. Αγόρι μου. Το σκεφτόντουσαν, ναι. Μα, το σκεφτόντουσαν. Τι λύκειο είναι αυτό, Παναγία μου, εκεί στον Άγιο Δομήν. Αυστηρός ο διευθυντής. Εντάξει, επειδή όντως εγώ ήθελα να είναι σίγουρη και της παραγωγής πριν πάρουν μια απόφαση, του είπα ψάξτε εξονυχιστικά όλους τους locals, όποιον έχει περάσει την παραγωγή, να βρείτε ένα πράγμα που να με στοχοποιήσει στο κομμάτι του κινητού και θα φύγω μόνος μου. Λέω και με δικά μου έξω, δεν έχω θέμα. Το κινητό είχατε προβάλει, το προβάλλετε όλο το κινητό. Κινητό δεν έπιασα, άρα τελικά, γιατί εγώ την πληροφορία αυτή την είχα μπερδεμένη. Νόμιζα ότι γενικότερα και για τροφή και για κινητό είχε γίνει κουβέντα ότι όποιον πιάσουμε ή να τρώει ή να μιλάει στο τηλέφωνο αποβάλλεται από το παιχνίδι. Να. Αλλά η πληροφορία είναι ότι όποιο πιάσει κινητό αποβάλλεται. Γι' αυτό και λένε δεν έχω πιάσει κινητό. Το έπιασε ο διπλανός ο φίλος μου. Και έρχεται και το κομμάτι της ανθρωποφαγίας. Όταν ο Πιλίδης το παραδέχτηκε ανοιχτά, βρήκανε το πάτημα πολλοί παίκτες και είπαν ότι εφόσον το έχει πιάσει ο Πιλίδης, το έχει πιάσει και ο Ηλίας. Πράγμα το οποίο δεν ίσχυε. Και εκεί πέρα ξαφνικά είδα ανθρώπους να με κατηγορούν ότι με έχουν δει και με τα μάτια τους. Δηλαδή βγαίνει ο Σπύρος Μαρτίκας και λέει: τον έχω δει και εγώ για με κινητό. Και του έλεγε η παραγωγή το σταμάτησε και του έλεγε: ο Ηλίας δεν κατηγορείται για κινητό. Είναι για φαγητό. Ναι, τώρα στο δικαστήριο λέγανε όλοι κάτι. Ναι. Τώρα είναι ευκαιρία για να φύγει από πάνω του. Και καταλαβαίνεις τώρα να φεύγεις, να κατηγορήσεις για κάτι, να βλέπεις τους συμπαίκτες και αντιπάλους να πανηγυρίζουν. Πώς να μην πανηγυρίσουν. Εντάξει, είναι λίγο άσχημο. Περίμενε. Όχι, είναι πολύ άσχημο. Ναι. Παρόλα αυτά όμως, δεν ξέρω ρε Σίλια τι να σου πω. Ήσουν εκεί. Ναι. Δεν είχε συνειδητοποιήσει από αρχή. Εγώ ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι από τη στιγμή που βγήκε στη δημοσιότητα από το επεισόδιο, ναι. Βγήκε η καλύβα με τον Πρίαμο και τη Ζακλίν. Για μένα εκεί το παιχνίδι άρχισε να παίρνει μια στροφή. Δεν ήρθε μετά και ελευθερία. Όχι, δεν είχατε ακούσει όμως που συζητάγατε. Λέγανε. Είμαστε στην άλλη ομάδα, δεν καταλαβαίναμε πολλά. Εντάξει, τα λίγα όσα. Να παραγγείλετε. Ξέραμε. Ναι. Μετά από λίγο έρχεται και ελευθερία. Γίνεται το. Δεν καταλάβατε ότι παίρνει μια άλλη στροφή το παιχνίδι. Που σημαίνει ότι ίσως αρχίζει και ανοίγει πάρα πολύ το κόμμα του παιδιά. Να νικήσει είναι το θέμα. Δεν με νοιάζει ο τρόπος για την ανθρωποφαγία που λες. Όχι, εγώ δεν. Ότι σου κάνει εντύπωση. Εγώ διαφωνώ. Εγώ είμαι τη λογική ότι έχει σημασία πώς θα φτάσει κάπου, όχι πού θα φτάσει. Εσύ ναι. Συμφωνώ 100%. Αλλά σου λέω να καταλάβει το γύρω-γύρω ότι όταν ένα παιχνίδι άθελά του ή θελημένα δεν το γνωρίζω και δεν με αφορά. Αρχίζει και σου απλώνει στο ανοίγει. Δεν είναι ένα παιχνίδι που είναι αγωνιστικό να. Και έχει και το reality. Είναι ένα reality που έχει και λίγο αγώνα μέσα. Γιατί αυτό. Όχι, Ηλία. Άμα δεις τα επεισόδια, αυτό είναι. Να σου πω κάτι όμως. Εγώ είχα είχα επιλέξει τους ανθρώπους που ήμουν δίπλα. Βέβαια. Και επέλεγα τους ανθρώπους που, αν γύρναγα τον χρόνο πίσω, πάλι θα άλλαζα στάση. Γιατί θεωρώ ότι τα λεφτά δεν είναι το πάνω. Και δεν το λέω ότι μπορεί να ακούγεται πολύ κοινότυπο, αλλά στο τέλος, ακόμα και το προηγούμενο survivor, τα λεφτά, οκ. Okay.
πολύ σημαντικά. Ήταν πολύ μεγάλο το ποσό, ειδικά φέτος, οπότε γι' αυτό έγιναν και διωγγώθηκαν τόσο πολύ τα πράγματα. Αλλά στο τέλος μένουν οι σχέσεις. Το λυπηρό είναι ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν καταλάβει ότι όταν, ακόμα και όταν βγουν, μπορεί να έχουν μαζέψει περισσότερα λεφτά από ό,τι εγώ που βγήκα νωρίτερα. Αλλά θεωρώ ότι έχουν χάσει μια σχέση που θα μπορούσε να αξίζει περισσότερο στον χρόνο. Το ακούω. Εσύ κάποιες σχέσεις. Μπορώ να το πω πιο ρομαντικά. Okay. Δεν ξέρω το ρομαντικά. Με σένα δεν είμαι σίγουρο αυτή τη στιγμή. Μπορώ να μιλήσω μόνο για θυμό και νεύρα. Γιατί έπατε στρέλα και στο αεροπλάνο φεύγαν. Ναι, όχι. Τανφόλ το λιανό. Γιατί κατά λάθος. Το λιανό δεν ακολούθησα ποτέ. Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό. Α, νομίζω με τον. Γιατί στεναχωρηθήκαμε. Λέμε δεν έχει και φώτα στο συμβούλιο. Άρα έφυγε κόσμο. Δηλαδή ενώ. Και θέλω να πω κάτι. Αυτό, sorry, πριν την ερώτηση. Γιατί αυτό που για το. Έβγαλα για το. Ότι θα μπορούσε το αεροπλάνο να είναι γεμάτο. Στο. Που είχα πει ότι το αεροπλάνο, αν είχαμε μιλήσει. Ναι, 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 ναι. Στα πρώτα που είπε. Ο Πιλίδης, επειδή την πρώτη φορά που πήρε κινητό, εγώ δύο φορές ξέρω και καταρχάς ο λόγος που. Το πήρε δεν είναι καν το για να παραγγείλει που είπε, αλλά το σέβομαι, θέλει να το μοιραστεί. Ξέρω ότι ο λόγος ήταν πολύ πιο ιερός και ξέρω επίσης ότι δεν ρώτησε τίποτα για το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, την πρώτη φορά που πήρε κινητό, όπως μου εκμυστρεύτηκε αργότερα, δεν ήταν μόνος του. Προφανώς ήταν και άλλα άτομα μπροστά που ακούμπησαν το κινητό, προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με την Ελλάδα. Και εγώ αργότερα, επειδή μερικά από αυτά τα άτομα έκανα παρέα, τα έπιασα εγώ προσωπικά, μου το παραδεχτήκανε και τους είπα: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή κάνουμε παρέα και επειδή σας συμπαθώ και πιστεύω ότι μπορείτε να φτάσετε πιο μακριά, μην το ξανακάνετε. Και οι ίδιοι ήρθανε, μου το παραδεχτήκανε, μου το είπανε, μου είπανε ότι ξέρουμε και εσύ δεν έχεις πιάσει ποτέ κινητό. Αυτοί επίσης οι ίδιοι ήταν που στο συμβούλιο, όταν κατηγορήθηκα, με δείχνανε με χαρά και λέγανε ναι, μπορεί να έχει πιάσει κινητό, το πιστεύουμε. Που από τώρα ξέρεις, είναι και Πάσχα και μας βάζει σε τέτοια ανακατοσούρα μου, ρε Ηλία, να καθίσουμε να δούμε τώρα ποιους έκανε σαν follow. Δεν χρειάζεται. Και από αυτούς θα είναι στο παιχνίδι που σημαίνει ότι αυτοί ήταν μαζί, που περίμενε αυτοί να σε στηρίξουν. Όχι, ξέρεις, δεν χρειάζεται. Είναι μπέρδεμα, ναι, δεν χρειάζεται. Σημασία έχει ότι. Μα πώς δεν χρειάζεται. Όχι, σημασία έχει ότι ο κόσμος καταλαβαίνει, έχει ταυτιστεί με αυτό το παιχνίδι. Όχι, κάνεις λάθος. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, Ηλία. Ο κόσμος έχει χαωθεί. Γενικά για τα θέματα που τον καίνε που είναι σημαντικά και ειδικά τώρα για το κομμάτι αυτό, επειδή μιλάμε μόνο γι' αυτό, όποιοι παρακολουθούν έχουν χαωθεί. Ναι. Αρχικά είναι όλοι ύποπτοι. Ναι. Είναι Παλέρμο πια το παιχνίδι αυτό. Πέφτει η νύχτα στο Παλέρμο. Το παιχνίδι γυρίζει αυτό. Το κεφάλι σου και ο άλλος σου έχει πει. Σε έχει κατηγορήσει, έχει πει ότι έχει κινητό, έχει πει ότι έχει φάει. Πώς θα ξαφνικά εσύ και αυτό που είπες ότι κανονικά το αεροπλάνο πρέπει να ήταν γεμάτο. Ναι. Α, κάνεις και 5, 6, 10, 20, 158 unfollow. Ναι. Και λες τώρα από αυτούς που έκανε unfollow, ποιοι είναι στο παιχνίδι, μάλλον αυτούς εννοεί. Οπότε είναι όλοι ύποπτοι. Μας έχετε κάψει ρε φίλε για να πάτε στο survival. Για να καταλάβει λέει, ο κόσμος είναι το παιχνίδι. Το παιχνίδι θα μπορούσε να λέγεται όλα ή τίποτα. Ο καθένας εκεί μέσα πιστεύει ότι η επιτυχία του ενός σημαίνει την αποτυχία του άλλου. Οπότε λέει ότι δεν αντιλαμβάνονται ότι όποιος πραγματικά αξίζει μπορεί να προχωρήσει. Και δεν χρειάζεται να τον πατήσει τον άλλον, να του βάλει τρικλοποδιά. Ρε, αυτό είναι νοοτροπία που έχουμε νομίζω και σαν Έλληνες, ρε, εσύ, ότι για να φανώ εγώ πρέπει να γκρεμίσω εσένα. Αυτό είναι μια νοοτροπία που θα ήταν ωραίο κάποια στιγμή να φύγει. Είναι αυτό ότι για να φανώ εγώ καλός, θα φανώ καλός μόνο αν δεν είσαι εσύ καλός. Ναι. Οπότε φαντάζομαι ότι εκεί πέρα αυτό που πάθανε, γιατί δεν ήταν και όλοι παίκτες, έτσι κι αλλιώς. Ήταν κάποιοι που ήταν πολύ δυνατοί αγωνιστικά, ναι. Άλλοι στο reality. Προφανώς επειδή ήσουν ένας δυνατός παίκτης, δεν του συνέφερε να μείνει. Οπότε. Τη στιγμή που συμβαίνει αυτή η στραβή, που συνέβη, δεν με νοιάζει κιόλας, σου λέει τέλειο, εδώ είμαστε. Ναι. Δεν υπήρχε πιθανότητα κάποιος σε στήριξη. Πραγματικά το ρομαντικό, θέλω να καταλάβω, πού δημιουργήθηκε στον εγκέφαλο, ενώ το έβλεπες. Το έβλεπες πώς πάει. Με μερικά από τα παιδιά μέσα τα γνωρίζω 4 και 5 χρόνια. Δεν είναι ότι γνωριστήκαμε χθες. Okay. Και όταν έχουμε μοιραστεί τόσες στιγμές, και ειδικά με στο παιχνίδι που είναι λες και ζεις 2 μέρες, είναι λες και ζεις 3 χρόνια, και έχεις μοιραστεί τόσα πολλά ναι, πράγματα. Γιατί είναι πολλές οι ώρες. Θα είμαστε έξω, θα κάνουμε παρέα, θα σε εμπιστεύομαι κι εγώ, είμαστε σαν αδέρφια και ξαφνικά θες απλά το αυτονόητο να πάρει το μέρος που του αναλογεί σε κάτι που κατηγορούμε. Να αναλάβει την ευθύνη. Ναι, να αναλάβει την ευθύνη και, γιατί. Αν αυτό γινόταν και συλλογικά και παίρνει ο καθένας το μερίδιο της ευθύνης του, επειδή προφανώς το αεροπλάνο δεν θα μπορούσε να είναι γεμάτο, δεν θα γινόταν και τίποτα στο τέλος. Βέβαια θα να σου μπορούσε πω κάτι. Να είναι μια επίπληξη. Να σου πω κάτι, ρε εσύ, Ηλία. Το παίρνω την ευθύνη όμως σημαίνει ότι πάω και παίρνω την ευθύνη για αυτό που κάνω. Ναι. Όχι παραδέχομαι όταν με πιάσουν, αν με ρωτάς. Δηλαδή, άκου, είναι άλλο να λέγατε, να σου πω κάτι, παιδιά. Είμαστε εγώ, εσύ, ο Κώστας, η Ελένη, η Βασούλα και λέμε, κάναμε αυτή την, αυτό το ατόπιμα. Πάμε να το πούμε στην παραγωγή ότι παιδιά έγινε αυτό και δεν θα ξαναγίνει. Είμαστε αυτοί οι 8 παίκτες. Αυτό είναι παίρνω την ευθύνη. Όταν όμως εγώ σε πιάσω και σου πω Ηλία, σου λέει ο άλλος. Σταμάτα, τώρα την πήρε την ευθύνη ο Ηλίας. Γιατί να κάω κι εγώ μαζί του. Ενώ λίγο προσπαθώ να καταλάβω ένα σκεπτικό. Δηλαδή εσύ παραδέχτηκες ότι ναι,
το ένα μισό. Ναι. Ότι δεν έγραψα κινητό, ότι δεν έγραψα το σημείωμα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ούτε κινητό έπιασα προφανώς. Ναι, όχι, ενώ ότι παραδέχεσαι, το ναι. παραδέχεσαι το δικό σου το κομμάτι. Αφού σε πιάσανε όμως. Αντανακλαστικά κι εγώ, αφού με πιάσανε, δεν μπορούσα να πω. Δεν το έκανα εγώ, το έκανα αυτός και αυτός και αυτός, το ξέρω. Εκεί πέρα πατάμε τώρα σε προσωπικότητες. Η προσωπικότητά σου δεν έχει τη βάση να λέει ψέματα. Μα ακριβώς γι' αυτό έκανα και unfollow, γιατί πίστεψα σε προσωπικότητες που τελικά δεν μου δείξαν ότι το αξίζουν. Προφανώς. Γι' αυτό έγινε και όλο αυτό. Δεν έγινε επειδή είμαι εκτός παιχνιδιού και είπα ότι εγωιστικά εφόσον έφυγα. Δεν φαντάστηκε κανείς κάτι τέτοιο, νομίζω. Ότι... Όχι, είσαι και μεγάλος άνθρωπος. Δεν ήταν θέμα εγωισμένο. Όχι, ήταν θέμα ότι ρε φίλα, αλήθεια, έλα, τελείωνε. Μπορεί, και... Μπορεί να το σκεφτώσουν λίγο παραπάνω να μην το έκανες ή να μην σε διέφερε να το κάνεις. Αλλά προφανώς, γιατί μάλλον και το παιχνίδι αυτό είναι, σαν παιχνίδι που το δίνει αυτό που λες. Ότι κάθεσαι, επειδή είναι πολλές ώρες με τον άλλον, μιλάς. Κάποια στιγμή δεν έχεις τι να πεις, αρχίζεις και ανοίγεσαι και λίγο πιο βαθιά πράγματα, σκάβει κι άλλος μιλάμε και έτσι νιώθεις, έχεις την ψευδαίσθηση ότι είσαι πολύ καλά, η σχέση είναι πολύ δεμένη. Οπότε γι' αυτό και μετά παθαίνεις πανικό άμα ο άλλος δεν σε στηρίξει. Αλλά μάλλον δεν ήταν αλήθεια. Εντάξει, παρόλα αυτά και να γύριζα τον χρόνο πίσω, εγώ δεν θα άλλαζα κάτι. Νομίζω ότι έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Έτσι μ' αρέσει και ξέρεις τι, μέσα από όλο αυτό δεν αποδυναμώθηκε η έννοια της φιλίας και της εμπιστοσύνης. Ίσα-ίσα ενισχύθηκε γιατί. Πόσο μάλλον τώρα τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου και ξέρω ότι θα ήταν και στα δύσκολα, τους εκτιμώ επί δύο. Οπότε φυσικά, θεωρώ ότι πήρα φυσικά. Από αυτό το παιχνίδι. Δεν είναι ότι είπα είμαι ο πληγωμένος που βγαίνω και θα κλαίγομαι για αυτό που συνέβη. Προχωράμε. Όχι, δεν. Προχωράει η ζωή. Δεν πιστεύω ότι είναι και το στυλ σου αυτό καθόλου.